Σημαντική μικροβιακή επιβάρυνση έδειξαν τα αποτελέσματα μετρήσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ένωτας Μαγνησίας στο σημείο εξόδου του αγωγού του βιολογικού καθαρισμού λίγο πριν τη σύνδεση με τον υποθαλάσσιο αγωγό, ο οποίος οδηγεί τα επεξεργασμένα αστικά λίμματα στη θάλασσα. Οι μετρήσεις έγιναν μέσα στον Αύγουστο, όταν και υπέστη νέα βλάβη των τηλεοστάσεων της ΔΕΙΑΜ στην οδό Αλαμάνας. Από τις δειγματοληψίες που έχουν γίνει από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, προκύπτει ότι στο αντιλιοστάσιο επεξεργασίας και στην τριτοβάθμια ακόμα επεξεργασία, δηλαδή στην έξοδο προς τον υπόγειο αγωγό διοχέτευσης στο Αγκίστρι των επεξεργασμένων λιμάτων, παρουσιάστηκε μικροβιακή επιβάρυνση. Δηλαδή εκεί που περιμένει κανείς ότι το λίμα, αφού υφίσταται επεξεργασία, πρέπει να βγαίνει καθαρό και να διοχετεύεται στο Αγκίστρι, στο βάθος του παγασιδικού με υπόγειο αγωγό, εμφανίζει μια έντονη μικροβιακή επιβάρυνση. Αυτό είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Προφανώς και εκεί ενημερώσαμε τη ΔΕΙΑΜ μετά από τις δειγματοληψίες ότι προκύπτει βλάβη στο συγκεκριμένο σύστημα. Θα πρέπει η ΔΕΙΑΜ να βρει το αίτιο και τη βλάβη που προκαλεί σε συγκεκριμένα αντιλιοστάσια επεξεργασίας και στην έξοδο του βιολογικού το συγκεκριμένο θέμα. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος βρίσκεται τώρα εν αναμονή δειγματοληψιών στις κοντινές ακτές κολύμβησης προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτές επιβαρύνθηκαν από το μερικώς επεξεργασμένο λίμα που σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΙΑΜ διοχετεύθηκε στον αγωγό του βιολογικού καθαρισμού λόγω της προαναφερόμενης βλάβης. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε το πρόβλημα, εμείς διατάξαμε και από τη Διεύθυνση Υγείας και από το Περιβάλλον δειγματοληψίες τόσο στο λιμάνι όσο και στις κοντινές παραλίες, οι οποίες εντός των ημερών πρόκειται να τελειώσουν, να ολοκληρωθούν οι επεξεργασίες, οπότε και θα έχουμε μια πλήρη και σαφή εικόνα. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς αναμένεται να διοχετευθεί ανεπεξέργαστο λίμα στη θάλασσα όσο θα διαρκέσουν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης στο αντιλιοστάσιο του οδού Αλαμάνας. Εκεί έχουμε ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΜΒ ότι πιθανότατα την Τετάρτη θα επισκευαστεί ο αγωγός. Οπότε εκεί θα έχουμε μια επιπρόσθετη επιβάρυνση του παγασιτικού, γιατί σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει με bypass να διοχετευτεί όπως είναι ανεπεξέργαστο το λίμα μέσα στο λιμάνι. Και πάλι έχουμε ενημερώσει τον ΟΛΒ. Έχουμε ενημερώσει τη ΔΕΙΑΜΒ ότι και τότε θα κάνουμε δειγματοληψίες, προκειμένου να έχουμε μια σαφή εικόνα. Το ζήτημα είναι ότι πρόκειται για έναν πεπαλαιωμένο βιολογικό που πρέπει να βρεθεί παράλληλη ή εξ ολοκλήρου άρδινη μια διαφορετική λύση για να πάψει αυτό το διαχρονικό πρόβλημα να μαστίζει την περιοχή.